Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Άγρια δολοφονική επίθεση δέχθηκε ένας άντρας στη Μενεμένη. Ο άντρας εντοπίστηκε με τραύματα από μαχαίρι μέσα στο διαμέρισμά του. Για την υπόθεση παραδόθηκε στις αρχές και συνελήφθη ένας 29χρονος. Νέα ενημέρωση για την πορεία του κύματος καύσωνα κλαίων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ένα δρυμή κύμα καύσωνα με τις θερμοκρασίες ήδη από σήμερα να φτάνουν τους 43 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ώρα που οι πυρκαγιές μένονται στη χώρα, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες εξαγγελίες για τη δασική πολιτική. Σε ένα νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δηλώνοντας ότι η χώρα αναμένει ένα νέο κύμα καύσωνα που θα πλήξει την επόμενη εβδομάδα. Το Υπουργείο Υγείας δίνει συμβουλές για τους πολίτες, οι οποίες αφορούν το καύσωνα. Ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Τέριος Καλόγυρος, προχώρησε σε μία δήλωση με αφορμή την επέτειο της τουρκικής εισβολής στη Κύπρο, τονίζοντας ότι καμία συνομιλία δεν μπορεί να γίνει με τους Τούρκους εάν δεν υποχωρήσει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από τη Μεγαλόνησο. Καταγγελίες για εμπλοκή κληρικού σε οικονομικά και σεξουαλικά σκάνδαλα σε Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται για υφαρπαγή χρημάτων από δωρεές αλλά και για εμπλοκή σε κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών ατόμων. Άμεση συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης με την ελληνική αστυνομία. Άγρια δολοφονία, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε στην Μενεμένη με τον άνδρα να βρίσκεται στο διαμέρισμά του μαχαιρωμένος. Περισσότερα θα μας πει, καθώς ήταν πριν λίγο στο σημείο, Βασίλης Πανιακιδής από την αίθουσα σύνταξης. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκη. Να πούμε πραγματικά ότι σοκάρουν οι λεπτομέρειες που βγαίνουν σιγά-σιγά στη δημοσιότητα σχετικά με το έγκλημα αυτό, το οποίο σημειώθηκε, να πούμε, τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στη Μενεμένη συγκεκριμένα και στην οδό Καζαντζάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, καταρχάς να πούμε ότι αυτή τη δολοφονία, μάλλον την ερευνά το τμήμα εγκλημάτων κατά ζωής της Διεύθυνσης Ασφαλείας της Θεσσαλονίκης. Να πούμε μάλιστα ότι έχει συλληφθεί και ο δράστης, ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας, είναι ένας 29χρονος Έλληνας, στην εθνικότητα. Να πούμε ότι σύμφωνα πάντα με τα όσα φέρεται να ομολόγησε ο 29χρονος δράστης στους αστυνομικούς, ο οποίος να πούμε ότι παραδόθηκε μόνος του στις αστυνομικές αρχές στα ξημερώματα της Πέμπτης. Παρουσιάστηκε μάλιστα αυτοβούλος και είπε ότι έκανα αυτό το έγκλημα και μάλιστα υπέδειξε στους αστυνομικούς πού ακριβώς είχε γίνει το έγκλημα και σε ποιο διαμέρισμα ήταν και τους οδήγησε εκεί. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει στους αστυνομικούς, φέρνει να έχει καταθέσει στους αστυνομικούς ο 29χρονος, είπε ότι το θύμα, ο 64χρονος άνδρας, τον πλησίασε στο σταθμό των τρένων εκεί όπου καθόταν σε ένα παγκάκι, του ζήτησε να πάνε μαζί του στο σπίτι γιατί ήθελε να πραγματοποιήσουν κάποιες εργασίες. Ο ίδιος, όπως είπε, πήγε μαζί του για να πάρει και την αμοιβή την ανάλογη μετά την εργασία που θα έκανε στο σπίτι που ήθελε ο 64χρονος. Όμως, όπως φέρεται να λέει στους αστυνομικούς ο 29χρονος, το θύμα προσπάθησε να να τον βιάσει. Ο ίδιος τότε αντέδρασε, υπήρξε μια πάλη μεταξύ τους και τότε, όπως ομολογεί ο ίδιος ο αστυνομικός, κάρφωσε με μαχαίρι τον άνδρα. Τον μαχαίρωσε αρκετές φορές στο λαιμό και σε διάφορα σημεία του σώματος, ενώ ακολούθησε είχε προηγηθεί και πάλι μεταξύ τους. Γι' αυτό και το θύμα, όπως γνωρίζουμε από αστυνομικές πηγές, έφερε σοβαρά τραύματα από μαχαίρι και φυσικά από χτυπήματα από τα χέρια και τα πόδια του δράστη. Να σημειώσουμε επίσης ότι περιμένουμε να δούμε αν όντως ευσταθούν αυτά που λέει ο δράστης και αν τα κίνητρα ήταν μόνο αυτά. Από εκεί πέρα, μιλώντας και με γείτονες της περιοχής, της πολυκατοικίας και μάλλον γείτονες του θύματος, μας ενημέρωσαν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας, ο 64χρονος, ζούσε μόνος στο διαμέρισμα, δεν είχε κάποιον άλλον συγγενή. Μάλιστα, συχνά πήγαινε, ερχόταν, τον έβλεπαν οι γείτονες, αλλά δεν είχαν προσωπικές επαφές μαζί του. Αυτά μέχρι στιγμής είναι τα όσα γνωρίζουμε. Από εκεί πέρα, να πούμε ότι ο δράστης θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και από εκεί πέρα περιμένουμε και ο ίδιος να πάρει προθεσμία, όπως συνήθως γίνεται σε τις περιπτώσεις. Να πούμε ότι ο δράστης πιθανόν να οδηγηθεί στον εισαγγελέα αύριο το πρωί και από εκεί πέρα αναμένουμε τις εξελίξεις και τα υπόλοιπα στοιχεία που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας σιγά σιγά μετά την έρευνα που διεξάγει αυτή τη στιγμή το τμήμα εγκλημάτων κατά ζωής της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Νίκη.
Ούτως ή άλλως παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Να τονίσουμε ακόμη μία φορά ότι πίσω από αυτή τη στιγερή δολοφονία μάλλον κρύβεται μία απόπειρα βιασμού. Θα φανεί βέβαια αυτό το επόμενο διάστημα. Τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι, αναζωπήρωση καταγράφεται αυτή την ώρα στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή της Μάνδρας και συγκεκριμένα στο λατομείο Τιτάν. Οι δυνάμεις στο μέτωπο της Δυτικής Αττικής ενισχύονται, ενώ έχουν καταστραφεί ολοσχερώς σπίτια. Στο μεταξύ, τα συνεργεία της αρρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συνεχίζουν τις αυτοψίες στην περιοχή, καθώς και σε Λουτράκι και σε Μέγαρα. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζοντας πως θα υπάρξουν ταχύτεροι ρυθμοί αποζημιώσεων για τους πυρόπληκτους και εξήγηλε μέτρα για την δασοπροστασία. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισκέφτηκε λίγο μετά τις 10 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο των καταστροφικών πυρκαγιών, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες εξαγγελίες για τη δασική πολιτική με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και την προστασία των περιαστικών δασών του νομού Αττικής. Συζητήσαμε για τα θέματα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μια αρμοδιότητα που μοιράζεται μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας, ένα θέμα το οποίο προφανώς είναι και εξαιρετικά επίκαιρο μετά τις πολύ δυσάρεστες καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε με τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, στην Κορινθία και στην Βιωτία. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω για ακόμα μια φορά τις ευχαριστίες μου σε όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, στην πυροσβεστική, στην αστυνομία, στις ένοπλες δυνάμεις, στο προσωπικό των Δήμων αλλά και στους χιλιάδες εθελοντές μας για την υπεράνθρωπη προσπάθεια την οποία κατέβαλαν τις τελευταίες μέρες. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι, όπως μας είχαν προειδοποιήσει και οι ειδικοί, με δύσκολα φαινόμενα. Έχουμε μπροστά μας έναν ακόμα καύσωνα και πιθανή μεταενίσχυση των ανέμων, οπότε απαιτείται απόλυτη εγρήγορση, απόλυτη ετοιμότητα και τις επόμενες μέρες, καθώς τα δύσκολα είναι σαφές ότι ακόμα δεν έχουν περάσει. Συζητήσαμε εξαντλητικά τα μεγάλα θέματα. Σήμερα καλύψαμε κατά κύριο λόγο τα θέματα της ενέργειας και ορισμένα κοντά. Η σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η Ελλάδα μέχρι σήμερα, ειδικά στην εισρωή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πάνω από τις μισές ανανεώσιμες πηγές έχουν μπει επί της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια μεγάλη αλλαγή αυτή στην ενεργειακή αγορά. Πολύ περισσότερα φιλόδοξα σχέδια έρχονται για το μέλλον, έτσι ώστε η Ελλάδα να είναι μια χώρα πρωτοπόρος στην ενεργειακή μετάβαση. Η πράσινη μετάβαση είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα αυτής της διακυβέρνησης. Μάλιστα, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός ότι η κυβέρνηση θα συνεχίζει να στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες. Ευρύτατη συνένεση συγκεντρώνει το νομοσχέδιο που καταργεί όλα τα εμπόδια στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, με την αρμόδια Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως να χαρακτηρίζει ιστορική τη σημερινή ημέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα επιμείνει στην κατεύθυνση της πρότασης που είχε καταθέσει το 2021 για την ψήφο των αποδήμων και στην άσκηση του δικαιώματος εκλέγην και εκλέγεστε για όλους. Παράλληλα, αναμένεται να υπάρξει σχετική τροπολογία και για τους εργαζόμενους του εσωτερικού, οι οποίοι δεν ήταν σε θέση στις προηγούμενες εκλογές να ψηφίσουν λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων. Πράσινο φως φαίνεται να παίρνει το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων, όπως προκύπτει από την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Σπαρτιάτες, Νίκη και Πλαίσια Ελευθερίας τάχθηκαν υπέρ του νομοσχεδίου, ξεπερνώντας έτσι πάνω από το πλαφόν των 200, που αποτελεί προϋπόθεση για την υπερψήφιση και την άμεση εφαρμογή του νόμου. Κατά του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και ΚΚΕ, ενώ η Ελληνική Λύση δήλωσε ότι επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια τη Δευτέρα. Έχει ισχυρό συμβολισμό, καθώς επιχειρεί να αποκαταστήσει μια εκκρεμότητα 48 ετών και να βάλει τέλος σε έναν παραλογισμό. Να μπορούν επιτέλους οι συμπατριώτες μας που μένουν ή βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών να ασκήσουν το δικαίωμά τους από το εξωτερικό χωρίς περιορισμούς. Θα αναλάβουμε πρωτοβουλία με τροπολογία που θα καταθέσουμε, που αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση. Οι τιθέμενοι προορισμοί ως δικλείδες ασφαλείας αποσκοπούν στην αποτροπή οποιασδήποτε επέμβασης επί του εκλογικού αποτελέσματος σε βαθμό ικανό να λιώσει τη βούληση του εκλογικού σώματος. Οι θέσεις μας δεν υπαγορεύουν
πορεύονται από τη συγκυρία ή από εκλογικό εφελισμό ή μία δέσμευση που είχε κάποτε ληχθεί στο παρελθόν, αλλά στηρίζονται στις πεπιθήσεις μας και η διευκόλυνση της άσκησης της ψήφου των κατοίκων του εξωτερικού είναι στις αρχές μας. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ανοίγει πάρα πολύ επικίνδυνους δρόμους για την αλλίωση του εκλογικού σώματος, αλλά και τελικά του εκλογικού αποτελέσματος, αφού καταργώντας κάθε κριτήριο που ίσχυε μέχρι σήμερα, με βάση το νόμο του 2019, δίνει τη δυνατότητα να διαμορφωθεί ένα εκλογικό σώμα δυνητικά τεράστιο και ανυπολόγιστο που θα περιλαμβάνει ψηφοφόρους χωρίς κανένα οικονομικό και κοινωνικό δεσμό με την Ελλάδα. 49 χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την ημέρα εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο με αποτέλεσμα την κατοχή του 37% της Μεγαλονήσου. Ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέριος Καλόγυρος σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι καμία συνομιλία δεν μπορεί να γίνει με τους Τούρκους αν δεν αποχωρήσει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από τη Μεγαλόνησο. Με αφορμή την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέργιος Καλόγυρος έκανε την εξής δήλωση. Σήμερα συμπληρώνονται 49 χρόνια από την ημέρα που η Τουρκία εισέβαλε παράνομα και χωρίς κανένα λόγο στην Κύπρο, με αποτέλεσμα το 37% του νησιού να παραμένει κατεχόμενο. Η βαρβαρότητα και οι εγκληματικές ενέργειες των Τούρκων ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Δολοφονίες, βιασμοί, εχμαλωσίες, λαϊλασίες συνόδευσαν τον Ατήλα. Το «Δεν ξεχνώ» είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και δείχνει ότι καμία συνομιλία δεν μπορεί να γίνει με τους Τούρκους αν δεν αποχωρήσει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από τη Μεγαλόνησο. Καμία πολιτική εξυγχρονισμού, ζεϊμπέκικου ή κουμπαριάς δεν θα μας κάνει να προδώσουμε τη μνήμη των χιλιάδων ηρώων που έχησαν το αίμα τους πολεμώντας τους Τούρκους στην Κύπρο. Δεν ξεχνώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, νέα ενημέρωση για την πορεία του κύματος καύσωνα Κλέον εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ένα δρυμή κύμα καύσωνα με τις θερμοκρασίες ήδη από σήμερα να φτάνουν τους 43 βαθμούς Κελσίου. Σε ένα νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο οποίο αναφέρεται σε ένα νέο καύσωνα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες για την 5η 20 Ιουλίου θα φτάσουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία, ενώ στη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο τους 42 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή 21 Ιουλίου, οι μέγιστες τιμές θερμοκρασίες θα φτάσουν στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας τους 41 με 42 βαθμούς, ενώ στη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο του 40 με 42 και κατά τόπου στη Θεσσαλία του 43 με 44 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο και την Κυριακή 22 με 23 Ιουλίου προβλέπεται μια άνοδος της θερμοκρασίας με τις μέγιστες τιμές να είναι 41 με 43 στα πυρωτικά και κατά τόπου στο εσωτερικό της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου του 44 και της Θεσσαλίας του 44 με 45 βαθμούς. Τη Δευτέρα 24 Ιουλίου η υψηλή θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ενώ από τη Τρίτη 25 Ιουλίου μέχρι την Πέμπτη 27 του μηνός αναμένονται πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας δίνει γενικές οδηγίες για το πώς να προφυλαχτούν οι πολίτες κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες να παραμένουν σε χώρους που κλιματίζονται, να φοράνε καπέλο, ελαφριά ανοιχτόχρωμα ρούχα και μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά ηλίου, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να καταναλώνουν άφθονα υγρά όπως το νερό και χυμή φρούτων. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στα βρέφη, τους ηλικιωμένους, τις έγκυες γυναίκες και στα άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις. Οι τιμές του σιταριού έχουν αυξηθεί απότομα στις παγκόσμιες αγορές, αφού η Ρωσία δήλωσε ότι θα αντιμετωπίζει τα πλοία που κατευθύνονται προς τα ουκρανικά λιμάνια ως πιθανούς στρατιωτικούς στόχους, μετά την αποχώρησή της από την συμφωνία που εγγυάται επί ένα χρόνο την ασφαλή εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Την ίδια στιγμή, η ρωσική αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε στην Οδυσσό. Ουκρανικά λιμάνια στόχευσε η Ρωσία μία ημέρα μετά την αποχώρησή της από τη Συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας για τις εξαγωγές σιτηρών. Πτώσεις συντριμμιών και κύματα έκρηξης προκάλεσαν ζημιές σε αρκετά σπίτια και λιμενικές υποδομές σε ένα από τα κύρια λιμάνια της Ουκρανίας, την Οδυσσό, σύμφωνα με την Νότια Επιχειρησιακή Στρατιωτική Διοίκηση της χώρας. Οι αρχές στο Μικολαΐβ, ένα άλλο λιμάνι, περιέγραψαν μία σοβαρή πυρκαγιά στο σημείο. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα στις πόλεις Μικολάιβ και Οδυσσό. Η Ρωσία δήλωσε ότι έπληξε αποθήκες καυσίμων στην Οδυσσό και ένα εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει θαλάσσια μη επανδρομένα αεροσκάφη στο πλαίσιο μαζικών χτυπημάτων εκδίκησης για επιθέσεις της Ουκρανίας που έβγαλαν εκτός λειτουργίας την οδική γέφυρα προς την κατεχόμενη Χερσόνησο της Κριμαίας. Λίγο μετά το χτύπημα της γέφυρας τη Δευτέρα, η Μόσχα αποσύρθηκε από τη Συμφωνία για τα Σιτηρά, η οποία είχε συναυθεί πριν από
ένα χρόνο μια κίνηση που σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί πείνα σε ολόκληρο τον κόσμο. Για επίθεση στους φτωχότερους αυτού του κόσμου έκανε λόγο η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ. Το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών από την πλευρά του κατήγγειλε ότι με τους βομβαρδισμούς στην Οδυσσό, όπου καταστράφηκαν περισσότεροι από 60.000 τόνοι εισιτηρών, η Ρωσία για άλλη μία φορά επιφέρει ένα ανεύθυνο πλήγμα στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Παραμένουμε στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τις συνέπειες αυτής της απόφασης της Ρωσίας με τον Θράσο Ευτυχίδη, διεθνολόγο και οικονομολόγο. Κύριε Ευτυχίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Σταματιάδου, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Από τη μέρα λοιπόν που ακούσαμε, κύριε Ευτυχίδη, την απόφαση της Ρωσίας, δεν πέρασε και πολύς καιρός από τότε που συζητούσαμε την επισιτιστική κρίση με αφορμή και το πόλεμο στην Ουκρανία. Φάνηκε να δίνεται μια λύση στο ζήτημα αυτό, αλλά όπως φάνηκε προσωρινή. Τι πρέπει να μας ανησυχεί το επόμενο διάστημα, κύριε Ευτυχίδη? Πιστεύω ότι η κρίση θα παρέλθει, ότι θα ξαναλειτουργήσει η συμφωνία. Βέβαια, αυτή τη φορά θα απαιτηθεί ίσως μεγαλύτερος χρόνος. Όλη αυτή η κατάσταση έχει ανησυχήσει στις διεθνείς αγορές. Έχουμε δει ήδη από την πρώτη μέρα της ακύρωσης της συμφωνίας, δηλαδή από τις 12 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, να υπάρχει μια έντονη ανησυχία στις αγορές και να προκαλείται μια έστω μικρή αύξηση στις τιμές. Αυτή η αύξηση καταλαβαίνουμε ότι θα περάσει και σε άλλα προϊόντα που έχουν ως κύριο συστατικό τους τα σιτηρά. Δηλαδή μισό λεπτό να σας διακόψω εδώ, κύριε Ευτυχίδη, γιατί και την προηγούμενη φορά που τα συζητούσαμε όλα αυτά με τις αυξήσεις τιμών και τα λοιπά, πάντα γεννάται η ίδια απορία. Εφόσον έχουμε προμηθευτεί αυτά τα σιτηρά, με την προηγούμενη τιμή, πώς γίνεται να αυξάνουν τις τιμές χωρίς να έχουν προμηθευτεί εκ νέου σιτηρά? Άρα αυτό δεν οφείλεται αυτό καθεαυτό στη συμφωνία? Είναι η ανησυχία για το μέλλον. Μάλιστα. Ουσιαστικά οι αυξήσεις που είδαμε ήταν αυτές τις μέρες, ήταν στα προθεσμιακά συμβόλαια. Προθεσμιακά συμβόλαια σημαίνει τα συμβόλαια που είναι για τις επόμενες αγορές, δηλαδή για αγορές μέσα σε 2 ή 3 μήνες. Βέβαια δεν είμαστε στην πρώτη φάση του πολέμου. Όλοι έχουν πάρει τα μέτρα τους και οι Ουκρανοί έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερες υποδομές στα νότια της χώρας, στα παραδουνάβια λιμάνια τους, κύρια Στορενή, ώστε να αυξήσουν την ποσότητα εξαγωγών και από εκεί. Ήδη έχουν μια δυνατότητα γύρω στους στα 2 εκατομμύρια τόνους το μήνα, η οποία ίσως να αυξηθεί στα 4 εκατομμύρια τόνους. Έχουν δημιουργήσει υποδομές. Και οι Ρώσοι έχουν κάνει κάποιες συμφωνίες για να εξάγουν τα σιτηρά τους μέσω της Τουρκίας, όπου θα επεξεργάζονται. Και η Δύση και ο ΙΕ από την δικιά τους πλευρά έχουν φροντίσει να βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές. Δηλαδή βλέπουμε τη Βραζιλία να καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του επιστημιστικού προγράμματος στο ΙΕ, κύρια στο Καλαμπόκι. Θα δούμε δηλαδή ότι η ανησυχία όντως παραμένει, η επάρκεια υπάρχει, αλλά πάντα δημιουργείται ο φόβος της έλλειψης, που ίσως να επιδεινωθεί αν δούμε και κάποιο χτύπημα μέσα στη Μαύρη Θάλασσα ενάντια σε εμπορικό πλοίο, και θα επιδεινώσει ακριβώς την κατάσταση στον τομέα των προϊόντων που παράγονται από τα σιτηρά. Η δικιά μου εκτίμηση, και φαίνεται αυτό, ότι όλοι κινούνται προς την επανέναρξη της συμφωνίας. Γνωρίζουμε ήδη ότι γίνονται επαφές στις οποίες μεσολαβεί εκτός της Τουρκίας και η Σαουδική Αραβία, τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία. Γνωρίζουμε ότι σήμερα η κυρία Ζαχάροβα έδωσε ένα τρίμηνο διάστημα στον ΟΗΕ ώστε να αρθούν οι έμεσες κυρώσεις που εμποδίζουν και τη συμφωνία για την εξαγωγή και των ρωσικών σιτηρών αλλά κύρια των λιπασμάτων, με αδειοδότηση ίσως και ένταξη στο σύστημα SWIFT μιας ρωσικής τράπεζας, θυγατρικής της αγροτικής τράπεζας της Ρωσίας, της Rosselcost Bank. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι για άλλη μια φορά πολύ σύντομα η συμφωνία θα ξαναμπεί σε λειτουργία. Προς το παρόν και για το επόμενο διάστημα είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν βέβαια συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η κατάσταση, είμαι σίγουρος ότι θα αναζητηθούν ακόμη περισσότεροι τρόποι ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα, αλλά και ότι θα οδηγηθούμε ίσως σε μια μικρή ελάχιστη αύξηση στις τιμές των προϊόντων.
που αυτή βέβαια ήδη τη στιγμή είναι αρκετά... Αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Ευτυχίδη, ότι ήδη το ψωμί το παίρνουμε πολύ ακριβότερα από ό,τι το αγοράζαμε στις αρχές του 2022. Δηλαδή ήδη οι πολίτες έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τις τιμές τις οποίες βλέπουμε στα τρόφιμα, από τις συσκευασίες οι οποίες πλέον περιέχουν λιγότερη ποσότητα από ό,τι περιείχαν στο παρελθόν. Αυτό συμβαίνει, κύριε, γιατί υπάρχει μείωση της παραγωγής. Είναι σαφέστατο, η Ουκρανία παλιά εξήγαγε γύρω στους 30 εκατομμύρια τόνους σίτηρα και φέτος το σύνολο το οποίο θα μπορέσει να εξάγει χωρίς τη συμφωνία ή με τη συμφωνία είναι γύρω στους 19. Έχουμε μια μείωση της παραγωγής κατά 30%. Ναι. Αντίθετα υπάρχει ο φόβος του αποκλεισμού από των ρωσικών σιτηρών. Κύριοι αυτοί που θα υποφέρουν είναι οι χώρες Αφρικές, χώρες όπως η Αίγυπτος, που προμηθεύονται περίπου το 70% της εγχώριας ζήτησης από την Ουκρανία και από τη Ρωσία, αναγκαστικά θα δημιουργηθούν προβλήματα τα οποία θα μετακυληθούν και σε άλλες χώρες. Μάλιστα. Πρακτικά το ζήτημα αφορά περισσότερο τις χώρες που λιμοκτονούν, τις χώρες που συμμετέχουν στο επιστημιστικό πρόγραμμα του ΟΗΕ, χώρες φτωχές της Αφρικής και της Ασίας. Μάλιστα. Εμείς κρατάμε αυτό που μας είπατε, ότι σύντομα μάλλον όλα δείχνουν ότι θα ξαναείναι σε ισχύ ουσιαστικά αυτή η συμφωνία και δεν θα κρατήσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτησή σας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να αλλάξουμε σελίδα. Άλλος έχει προκληθεί από τις καταγγελίες κατά ιερέα ναού στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε οικονομικά και σεξουαλικά σκάνδαλα. Αρκετοί επιχειρηματίες έδιναν δωρεές στη συγκεκριμένη ενορία, τα οποία ο ιερέας φέρεται να τα χρησιμοποιούσε όχι μόνο για να αυξήσει την προσωπική του περιουσία, αλλά και για σκοπούς που σχετίζονταν με σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Σοκαριστικές καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα τα τελευταία 24 ώρα αναφορικά με την εμπλοκή κληρικού σε οικονομικά και σεξουαλικά σκάνδαλα. Αρχιμανδρίτης, ο οποίος λειτουργεί σε ενορία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, κατηγορείται για υφαρπαγή χρημάτων από δωρεές αλλά και για εμπλοκή σε κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών ατόμων. Τα δημοσιεύματα που έφεραν στο φως την υπόθεση αναφέρουν ότι όλα άρχισαν το 2018, όταν ο συγκεκριμένος ιερέας καρπονόταν τα χρήματα από δωρεές επιχειρηματικών και τα χρησιμοποιούσε όχι και για τόσο ιερούς σκοπούς. Η Ιερά Μητρόπολη εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει μεταξύ άλλων πως υπάρχει άμεση συνεργασία με την ελληνική αστυνομία. Κατόπιν δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας και αναφέρονται σε σκανδαλώδη δραστηριότητα κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, επιθυμούμε να ενημερώσουμε ότι για το συγκεκριμένο θέμα και μετά την ενημέρωση για τη διενέργεια προανάκρισης υπάρχει άμεση συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές, ενώ παράλληλα κινούνται πλέον και οι αντίστοιχες κανονικές εκκλησιαστικές διαδικασίες σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τα σχετικά νομοθετήματα. Δύο από τους επιχειρηματίες πήγαν στην αστυνομία καταγγέλλοντας την εξαπάτησή τους από τον συγκεκριμένο αρχιμανδρίτη, ο οποίος τους έλεγε ότι σύντομα θα γίνει Μητροπολίτης. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα χρήματα που λάμβανε ο ιερέας πήγαιναν σε άτομο του στενού του περιβάλλοντος, το οποίο σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της εφημερίδας ήταν άνεργο, αλλά φέρεται να διακινούσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αν και στην εφορία χρωστάει 400.000 ευρώ. Στη συνέχεια, η αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες διαπίστωσε ότι υπήρχαν δαπάνες σχετιζόμενες με μοντέλα, νεαρά κορίτσια και αγόρια, ανήλικα τα περισσότερα, τα οποία συμμετέχουν σε επιδείξεις μόδας, φωτογραφίσεις και VIP πάρτι, τα οποία μόνο υποψίες για την νομιμότητά τους εγείρουν. Η αστυνομία ερευνά ήδη την υπόθεση. Αλλάζουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σελίδα. Έντονη κριτική κατά του νυν Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα εξαπέλυσε ο υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέριος Καλόκυρος, αναφορικά με τα προβλήματα της πόλης και τις λύσεις που πρέπει να βρεθούν. Με τον κύριο Καλόκυρο να τονίζει πως οι λύσεις έρχονται από αποφασιστικούς ανθρώπους.
Απάντηση στον νυν Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα έδωσε ο υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέργιος Καλόγυρος αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και τις λύσεις που πρέπει να δοθούν. Ο κύριος Ζέρβα θα ανέφερε στη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως δεν θέλω να είμαι μέρος του προβλήματος αλλά μέρος της λύσης. Ο κύριος Καλόγυρος απαντά πως οι λύσεις στα προβλήματα που λιμνάζουν χρόνια θέλουν κότσια. Ξεχνάει ωστόσο ο κύριος Ζέρβας ότι είχε όλο το χρόνο σχεδόν τετραετία να αποτελέσει όντως μέρος της λύσης. Στην πραγματικότητα το κυκλοφορεί όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά βλέπουμε τι γίνεται σήμερα στον ΟΑΣΤ με ταλαιπωρημένους επιβάτες λόγω αργοπορίας, λόγω καύσωνα. Κάποια λεωφορεία κυκλοφορούν χωρίς κλιματιστικό και έλλειψη προσωπικού, όπως λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι. Η πόλη δεν χρειάζεται υπομνήματα και αναφορές με τα προβλήματά της που να απευθύνονται στην κυβέρνηση και στα αρμόδια υπουργεία. Άλλωστε, η νέα κυβέρνηση τα γνωρίζει καλά. Η λύση δεν είναι να ροκανίζουμε το χρόνο με επιστολές και προφορικές επισημάνσεις. Χρειάζεται πίεση, μεγάλη πίεση, απέτηση και ετοιμότητα για σοβαρή διεκδίκηση χωρίς συμβιβασμούς και υποταγή σε μικροπολιτικά συμφέροντα, χωρίς δειλίες και ητοπάθεια. Η προσπάθεια για μια Θεσσαλονίκη όπως μας αξίζει θέλει και κόπο, θέλει και τρόπο. Σε κάθε πρόβλημα υπάρχει και μια λύση. Μεγάλο πρόβλημα στην οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θερμαϊκού εντοπίζει ο Θεόδωρος Τζέκος και ως υποψήφιος δήμαρχος δεσμεύεται να δώσει λύση στο πρόβλημα. Για τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Θερμαϊκού λόγω της τουριστικής περίοδου, μίλησε στη Βεργίνα Τηλεόραση ο υποψήφιος δήμαρχος Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος. Στο κτήμα Καραγκιόζη, στην παλιά Πλάζ, που οι Θεσσαλονικοί την ξέρουν εδώ και πολλές δεκαετίες, ήταν εκεί πέρα που λαμβάναν τα μπάνια τους. Εκείνη η περιοχή είναι κρανίου τόπος. Είναι μια παρατημένη περιοχή εδώ και 10 και πλέον χρόνια δεν μπορούν οι διοικήσεις που πέρασαν να δημοπρατήσουν, να αξιοποιήσουν αυτήν εδώ την περιοχή, να μπει ένας άνθρωπος, ένας επαγγελματίας που θα την αξιοποιήσει έτσι ώστε οι επισκέπτες να βλέπουν κάτι οργανωμένο. Και όχι μόνο δεν καταφέρνουμε να κάνουμε αυτό εδώ, είδαμε ότι ούτε τα σκουπίδια μπορούμε να πάρουμε. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας, γιατί ο Δήμος Θερμαϊκού έχει αυξομοιώσεις μεγάλες στις ανάγκες καθαριότητας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Εδώ όμως τώρα, τον Ιούλιο μήνα, πρέπει να είναι στο πικ αυτής της δραστηριότητας. Εμείς μιλάμε για ένα μεικτό σύστημα εφαρμογής, μια οργανωμένη, καλά δομημένη υπηρεσία καθαριότητας από τον Δήμο Θερμαϊκού, αλλά και μια συνεργασία με τον ιδιώτη επαγγελματία, εργολάβο, όπως θέλετε πείτε το, ο οποίος θα συμπληρώνει το έργο αυτό του Δήμου και θα καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες με ένα μεικτό σύστημα. Ο επικεφαλής της παράταξης Συμμετέχω Θερμαϊκός τόνισε επίσης τη σημασία της ανακύκλωσης και ταυτόχρονα της ενημέρωσης των δημοτών για τα πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά της ωφέλη. Περισσότεροι δήμοι, συνολικά 12 στη Θεσσαλονίκη και πόροι θα διατεθούν από το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που αποδείχθηκε εξόχως επιτυχημένο στην προγραμματική περίοδο η οποία ολοκληρώνεται φέτος. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε ειδική εκδήλωση μαζί με τις ωφέλειες για τους κατοίκους των αστικών κέντρων της Κεντρικής Μακεδονίας που συμμετείχαν. Εκδήλωση με θέμα «Αστική ανάπτυξη, αναβαθμίζουμε τις πόλεις μας», διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με κεντρικό ομιλητή τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζικώστα. Παρουσιάσαμε σήμερα το σημαντικό έργο που έκανε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όλα αυτά τα χρόνια στις αστικές αναπλάσεις. Παρεμβαίνουμε σε όλους τους αστικούς δήμους της περιφέρειάς μας, αναβαθμίζοντας με έργα την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να πετύχουμε την ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, παρουσιάσαμε την ολοκλήρωση μιας σειράς έργων, αναπλάσεων, αναβαθμίσεων περιοχών, γειτονιών, χώρων πρασίνων, αλλά και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να πετύχουμε τον κεντρικό μας στόχο, να καταστήσουμε την Κεντρική Μακεδονία μια περιφέρεια πράσινη, έξυπνη και ανθρώπινη, μια περιφέρεια στην οποία θα θέλει κάποιος να ζήσει και να δημιουργήσει. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και είχε ως στόχο την ενημέρωση για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα της αστικής ανάπτυξης, καθώς και για τα ωφέλη τους στην κοινωνία της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, έγινε ενημέρωση για το σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027 στον τομέα της αστικής ανάπτυξης. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα λέει ότι η συνεργασία των 38 Δήμων με την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, τον 38 Δήμο της Κεντρικής Μακεδονίας, με τον Περιφερειάρχη και την Περιφέρεια, είναι υποδειγματική. Είναι, θα έλεγα, μια καλή πρακτική που θα πρέπει να την δουν στην Ελλάδα και οι άλλες περιφέρειες, πώς μπορούν δημιουργικά η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι να συνεργαστούν με την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο το τρέξαμε στην πρώτη του φάση με περίπου 100 εκατομμύρια και δικαιούχους 8 Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, με την καλή πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη και της Βούλας Πατουλίδου, διπλασιάστηκε. Είναι 200 εκατομμύρια πια που θα απορροφηθούν. Μιλάμε για αναπλάσεις που χρειάζονται οι πόλεις μας και μιλούμε για 12 δικαιούχους Δήμους, άρα το τοπίο είναι τελείως διαφορετικό προς το καλύτερο. Στο φουαγέ του κτηρίου λειτουργήσε και έκθεση φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού με αντικείμενο την αποτύπωση της εξέλιξης των συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων και ανάδειξη των αποτελεσμάτων και ωφελιών από τα ευρωπαϊκά προγράμματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα τελευταία χρόνια. Πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης η Δήμη και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης οι περιφέρειες, να προσυνεννοούμαστε, να συνεργαζόμαστε, ώστε από κοινού συζητώντας να προγραμματίζουμε και να συναποφασίζουμε για τα έργα τα οποία πρέπει κάθε φορά να γίνονται. Θέλουμε ιδιαιτέρως να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη και τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες για τα έργα τα οποία εκτελούνται στις περιοχές των Δήμων μας, χρηματοδοτούμενα από πόρους ευρωπαϊκούς, τους οποίους διαθέτει μέσω του ΕΣΠΑ, του ΠΕΠ, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για την επόμενη προγραμματική περίοδο είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε από κοινού. Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό και απευθυνόταν σε δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους, φορείς και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μεγάλη αύξηση του πληθυσμού ακμαίων κουνουπιών στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Ημαθίας δείχνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων. Λόγω της όχλησης από τα τσιμπήματα των κουνουπιών και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία από νοσήματα που μεταδίδουν τα κουνούπια, προγραμματίστηκε η πραγματοποίηση ψεκασμών. Ραγδαία αύξηση κουνουπιών προκύπτει από τα αποτελέσματα των ελέγχων που γίνονται στις παγίδες σύλληψης ακμαίων κουνουπιών που έχουν εγκατασταθεί στις περιοχές των Οριζόνων στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Η Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενημέρωσε ότι λόγω της όχλησης από τα τσιμπήματα των κουνουπιών και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία από νοσήματα που μεταδίδουν τα κουνούπια, προγραμματίστηκε η πραγματοποίηση ψεκασμών στις περιοχές αυτές την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, 19 και 20 Ιουλίου. Τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέλαβαν την έκδοση απαιτούμενων αδειών έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι ψεκασμοί. Οι τοπικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους ώστε να αναλάβουν τα σχετικά μέτρα προστασίας. Την ίδια ώρα, το πρώτο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για φέτος καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το κρούσμα εντοπίστηκε στο Δήμο Ηράκλειας. Τον δημοφιλή λαϊκό τραγουδιστή Δημήτρη Κοντολάζο βράβευσε ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτης στο πλαίσιο των πεθήμερων πανηγυρικών εκδηλώσεων Πηλαιώτικα 2023, οι οποίες κορυφώνονται σήμερα με μεγάλο λαϊκό γλέντι, στη διάρκεια του οποίου θα μοιραστεί το γνωστό παραδοσιακό ατζέμ πιλάφ. Το σπουδαίο πηλαιώτη τραγουδιστή Δημήτρη Κοντολάζο βράβευσε ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη για τη μεγάλη του προσφορά στο τραγούδι. Σήμερα είναι τιμή μας να φιλοξενούμε εδώ έναν γνήσιο λαϊκό τραγουδιστή με μεγάλη πορεία και γνωστό σε όλη την Ελλάδα, τον Δημήτρη τον Κοντολάζο, που το Δημοτικό μας Συμβούλιο τον τιμά για την προσφορά του στην Πηλαία και στον πολιτισμό, στο λαϊκό τραγούδι. Είναι χαρά μας, τιμή μας και θα πω και κάτι άλλο που τον χαρακτηρίζει, ότι τραγουδώντας για την Πηλαία μας δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την αμοιβή του, αλλά τη χαρίζει σε συγκεκριμένα σωματεία, στο Λαογραφικό Μουσείο της Πηλαίας και στον Άγιο Δημήτριο για τα παιδιά με αναπηρία. Είναι κάτι που δείχνει το ήθος του καλλιτέχνη. Η χαρά μας και είναι ιδιαίτερη απόψε, γιατί έχουμε έναν δικό μας άνθρωπο, έναν δικό μας καλλιτέχνη, τον πηλαιώτη μας, τον Δημήτρη τον Κοντολάζο, που θα τον απολαύσουμε στις πολύ μεγάλες του επιτυχίες, που θα
χαρούμε να διασκεδάσουμε όλες και όλοι μαζί μετά από πάρα πολύ καιρό. Και είναι ιδιαίτερη χαρά και η τιμή, γιατί η Πηλαία, ξέρετε, βγάζει καλλιτέχνες και βγάζει πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, όπως είναι ο Δημήτρης ο Κοντολάζος, όπως είναι ο Γρηγόρης ο Τζιστούδης, όπως είναι ο Πασχάλης ο Τερζής. Απόψε απολαμβάνουμε τον κύριο Κοντολάζο, ο οποίος έχει την καλή διάθεση να δώσει την αμοιβή του στους φίλους του Σωματείου του Αγίου Δημητρίου, που είναι ένα ίδρυμα που εδρεύει στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, και στο Λαογραφικό Μουσείο της Κίνησης Πολιτών της Πηλαίας. Στο σημείο αυτό θα καλέσουμε επί σκηνής τον Δημήτρη Κοντολάζο. Ένα μεγάλο χειροκρότημα, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Πηλαιώτες και εμείς. Η συγκίνησή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη και η χαρά μου επίσης. Γιατί να ξεκινήσω ότι εδώ έβγαλα το δημοτικό, παιδιά, στο Πέτρινο. Από πιτσιρικάς. Και εδώ που καθόσαστε κάναμε γυμναστικές επιδείξεις. Όταν τελείωνε η σχολική χρονιά. Η βραδιά έκλεισε με μια μεγάλη συναυλία του Δημήτρη Κοντολάζου. Η αρτιότερη δυνατή προετοιμασία της εκθεσιακής συμμετοχής της Βουλγαρίας βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης της διοίκησης ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ στη Σόφια την προηγούμενη εβδομάδα, όπου και συναντήθηκε με την πολιτική ηγεσία της Βουλγαρίας. Η αναπτυσσόμενη οικονομία της Βουλγαρίας, η παραγωγική κλάδη που η γειτονική χώρα πρωταγωνιστεί και το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων που αναβαθμίζεται συνέχεια θα αποτυπωθούν μεταξύ άλλων στη συμμετοχή της Βουλγαρίας ως τιμόμενης χώρας στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 9 έως 17 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η αρτιότερη δυνατή προετοιμασία της εκθεσιακής συμμετοχής της Βουλγαρίας βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης της διοίκησης της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ στη Σόφια την προηγούμενη εβδομάδα, όπου και συναντήθηκε με την πολιτική ηγεσία της Βουλγαρίας. Η προετοιμασία της συμμετοχής της Βουλγαρίας ως τιμόμενης χώρας εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς από το Υπουργείο Οικονομίας, που έχει αναλάβει το σχετικό συντονισμό και την προετοιμασία του περιπτέρου της χώρας. Οι τομείς της βουλγαρικής οικονομίας που θα παρουσιαστούν στην 87η ΔΕΘ είναι τεχνολογία και ICT, ενέργεια και περιβάλλον, τουρισμός, αυτοκινητοβιομηχανία, logistics, εκπαίδευση, δημόσιες υποδομές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η βουλγαρική συμμετοχή θα πλαισιωθεί από παράλληλες εκδηλώσεις και μάλιστα στο επίπεδο της ενίσχυσης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών θα διοργανωθεί Ελληνοβουλγαρικό Επιχειρηματικό Φόρουμ με κύριες θεματικές την ψηφιακή συνδεσιμότητα και τα κοινά projects σε τουρισμό, υποδομές, ναυτιλία και ενέργεια. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η εκτεταμένη προβολή της διοργάνωσης της 87ης ΔΕΘ και της συμμετοχής της Βουλγαρίας από εθνικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα της γειτονικής χώρας σε συνεργασία και με το δίκτυο συνεργατών της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ στα Βαλκάνια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται για Παρασκευή 21 Ιουλίου, μέγιστες στους 41 με 43 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και τις μεσημεριανές ώρες νότιοι με ίδιες εντάσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα verginanews.gr. Αμέσως μετά ακολουθεί το σχόλιο της ημέρας με τον Κώστα Παζαφυρίου. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.